Λοιπόν, καταρχάς μια τοποθέτηση που έχει να κάνει συνολικά και με το τεχνικό πρόγραμμα που εμείς το βλέπουμε όχι απλά σαν κάτι τεχνοκρατικό, αλλά να έχει και καθαρά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ταξικό πρόσημο, με την έννοια ότι συνδέεται άμεσα με τις προτεραιότητες που βάζει κανείς ως προς τα προτινόμενα έργα, στο τι δηλαδή σχεδιάζει και υλοποιεί σε σχέση με υποδομές για το Δήμο, με στόχο την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Το δεύτερο που επίσης είναι εξίσου σημαντικό, είναι ποιος θα υλοποιήσει αυτά τα έργα, ποιος θα τα χρηματοδοτήσει και με τι όρους, που φυσικά αυτό συνδέεται άμεσα και με τον προϋπολογισμό, αλλά δεν μπορεί κανείς να το δει και ξεκομμένο. Ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν για να κρίνει κανείς ένα τεχνικό πρόγραμμα είναι να δει ότι όποιος σχεδιασμός θα πρέπει να δίνει προφανώς λύσεις στο σήμερα, αλλά και να δημιουργεί ένα σύνολο δημοτικών υποδομών που θα υποστηρίζουν τις πάγιες και διαρκές ανάγκες του Δήμου προς όφελος ικανοποίησης των αναγκών που υπάρχουν, φυσικά με τη γενναία χρηματοδότηση που πρέπει να είναι κρατική πάντα κατά την άποψή μας. Αυτό φυσικά απαιτεί και μια άρτια στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία που πραγματικά έχει τονιστεί με πολλούς τρόπους ότι εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στο μόνιμο επιστημονικό αλλά και στο τεχνικό προσωπικό ως Δήμος. Οι άμεσες προτεραιότητες κατά τη γνώμη μας έχουν να κάνουν και με το αποχετευτικό. Εδώ μια παρατήρηση και από την πρώτη αυτή ενημέρωση, έστω με τον τρόπο που έγινε από την ΕΙΔΑΠ και με βάση το σχεδιασμό, βλέπουμε ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τραβήξει χρόνια και φυσικά δεν είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μας ποιος και με τι όρους θα διαχειρίζεται αυτό το έργο και προφανώς κυρίως το φιλέτο του παραγόμενου νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία, ούτε επίσης το ύψος των τελών σύνδεσης. Είναι ζητήματα φυσικά που θα συζητηθούν και παραπέρα. Το δίκτυο ίδρυψης είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο περνά από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή ως κληρονομιά συνήθως. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το οδικό και το συγκοινωνιακό δίκτυο, τόσο το διαδημοτικό όσο και η σύνδεση με το μετρό και το προαστιακό, θα έπρεπε να απασχολήσει κατά τη γνώμη μας το Δήμο, ως σύγχρονος Δήμος και με τόσο βασικό πρόβλημα στο θέμα, όλοι το παραδεχόμαστε, θα έπρεπε τουλάχιστον μία μελέτη να υπάρχει έτσι για το πώς βλέπουμε το ζήτημα. Αντισεισμική προστασία, τουλάχιστον για τον έλεγχο της αντισεισμικότητας των σχολικών μονάδων, ένας προγραμματισμός. Στην αντιπλημμυρική θωράκιση, όπως και στην πυροπροστασία. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει συζητηθεί και άλλο. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Γαλανοπούλου. Παρακαλώ, κύριε Δημάρχη. Δικό μας λάθος και του Δημάρχου και δικό μας που δεν το έχουμε, που δεν ξεχάσαμε. Έτσι. Προφανέστατα έχουμε υποβάλει πρόταση. Ωραία. Τόσο το καλύτερο, λοιπόν. Συγγνώμη, ήταν πραγματικά, είχατε δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Αντίστοιχες μελέτες θα πρέπει να υπάρχουν και για το θέμα εκένωσης περιοχών, σταθμών συγκέντρωσης, ασκήσεις ετοιμότητας πληθυσμού. Είναι ζητήματα δηλαδή που πρέπει να μας απασχολήσουν μετά και την τελευταία εμπειρία που είχαμε στο Δήμο μας τον Σεπτέμβρη. Ζητήματα προφανώς της καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωση ή τα ζητήματα αυτά που αναφέρουμε για τη δημιουργία σχολικών μονάδων, παιδικών χαρών, χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού και φυσικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο εμπεριέχει και το κομμάτι της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου είναι η διατήρηση, να γίνουν έργα που θα έχουν στόχο τη διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής και την υπεράσπιση του χαρακτήρας τους ως λαϊκής περιουσίας. Να τελειώσω με το εξής. Η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι πραγματικά, δείχνει πραγματικά ότι πάρα πολλά έργα μεταφέρονται ως κωδικοί από τη μία δημοτική αρχή στην άλλη. Μάλιστα, αν δει κανείς και το περσινό τεχνικό πρόγραμμα, παρατηρεί ότι πλην από κάποιες εξαιρέσεις, τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλο πλήθος μεταφορών έργων που σημαίνει σαν να έγινε μια αντιγραφή. Δείχνει δηλαδή ότι αυτός ο σχεδιασμός για να υλοποιηθεί κοντράρει πραγματικά σε πολιτικές που έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση έργων τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα που αφορούν λαϊκές ανάγκες. Και για να γίνω λίγο πιο σαφής, για το 2021 η κρατική χρηματοδότηση στην τοπική διοίκηση προβλέπεται μειωμένη κατά 210 εκατομμύρια. Το σύνολο των ΚΑΠ, θα τα δούμε και στον προϋπολογισμό, προβλέπεται 2.560 εκατομμύρια, όταν οι αμοιβές του προσωπικού είναι 2.609.
Και, και επίσης και από τα και η χρηματοδότηση από την από τα ΠΔΕ, συγγνώμη κόλλησα τώρα, δεν μπορώ να το μεταφράσω το κωδικό, είναι σχετικά μικρή. Αλλά να μην κουράζομαι νούμερα, αυτό που έχει σημασία, εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία, έτσι όπως έζησα ένα χρόνο τώρα την προσπάθεια να γίνουν έργα, είναι το εξής, ότι από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, περιμένεις να βρεις το κατάλληλο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που συνήθως βέβαια δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, να φροντίσεις ώστε αυτό που θέλεις να κάνεις να ανήκει στις επιλέξιμες δαπάνες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνήθως προωθούν έργα που οι επενδυτές δεν βγάζουν κέρδη, να δώσεις το έργο σε εργολάβο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίοι μπορούν να σε κρεμάσουν, ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις στο Δήμο. Και φυσικά αυτά τα προγράμματα που είναι ένα από τα χειρότερα ζητήματα που μπαίνουν μπροστά είναι ότι επιβάλλουν και ελαστικές σχέσεις εργασίας στο απαιτούμενο προσωπικό και δημιουργούνται προβλήματα. Με αυτή τη λογική βλέπουμε ότι τελικά καταλήγουμε πρακτικά από το τεχνικό πρόγραμμα να υλοποιείται ένα μικρό κομμάτι και να βρίσκεται κυρίως αυτό που υλοποιείται πολύ μακριά από αυτό που απαιτείται για να καλυφθούν λαϊκές ανάγκες. Να τελειώσω με το εξής. Σε σχέση με το γυμνάσιο Σαρονίδας. Και εγώ συμφωνώ ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα σχολείο, και εδώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το δει έτσι ο Δήμος, η πρόβλεψη που πρέπει να έχει σε βάθος χρόνου, ο Δήμος μας αναπτύσσεται συνεχώς, ο πληθυσμός αυξάνει, οι ανάγκες για σχολεία θα είναι πάντα μεγαλύτερες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σωστό σχεδιασμός, που δεν θα κοιτάζει μόνο τη Σαρονίδα, αλλά θα κοιτάζει συνολικά, το τι σχολεία δηλαδή χρειάζονται και τι ανάγκες θα καλύψουν. Και νομίζω, κύριε Κυριακόπουλε, θα πρέπει να δούμε ιδιαίτερα έντονα το θέμα των εκτάσεων της Σαρονίδας που έχουν δοριστεί στον ΟΣΠ, είναι κοντά στην εκκλησία, και οι οποίες είχαν παραχωρηθεί για να γίνει σχολείο, είναι κοντά 5 στρέμματα και δεν έχουν γυρίσει πίσω. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε, πιστεύω, να απασχολήσει δηλαδή το Δήμο. Τελειώνω με αυτό. Ευχαριστώ.